Μπατζόκλου παιχνίδι έχουμε σήμερα. Ξύπνα, άντε. Ξύπνα, ξύπνα. Για ποιο λόγο ξύπνα. Υπήρχε ένταση στην προηγούμενη εκπομπή? Τι, δεν θυμάμαι. Σε ποια θέματα διαφωνούσατε? Ο Χρύσανθος θεωρεί ότι μπορεί να μου γκρίζει και να μας τα ζαλίζει όταν έχει αυτός 32-8 κατά του βολές, αλλά όταν είναι 32-8 οι βολές υπέρ του, ωραία, είναι η μορφή του αγώνα τέτοια. Κέρδισε το κατεστημένο, ε. Ναι, ρε φίλε. Ο Άρης, χθες. Μη μιλάς. Τώρα πότε έγινε εκατεστημένο. Ναι, αυτοί καλά για να ψήσουν ότι κάνουν επανάσταση και τέτοια μπορεί να βγάλουν και... Αλλά υπήρχαν και άλλα θέματα που διαφωνήσατε. Κάτι οικονομικά, κάτι αυτά, πάλι κάτι χρέη, κάτι αυτά. Είναι κάτι, κάτι χρέη, ναι. Εμάς δεν έχει σβηστεί ευρώ και αυτοί λένε για εμάς. Που έχουν κάνει καθαρίσεις, πτωχεύσεις. Ο άλλος έχει περισσότερα αφημία από την τέτοια. Από τη Δέλτα Δόη. Από τη Δέλτα Δόη. Ναι, ρε. Τη Δέλτα Δόη λιγότερα αφημία έχει από τον. Να τον Ηρακλή. Και μας πουλάει τρέλα. Ο άλλος έχει. Χωστάει σε όποιον παίκτη έχει πατήσει στην Ελλάδα για λογαριασμό του και λέει για μας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς δεν χωστάμε ευρώ. Και δεν μπορεί να δεχτεί ότι τη χρονιά του Βρίζα, την τελευταία, ναι, με Δόνη, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ έχει διαμορφώσει έτσι την ομάδα του ώστε να είναι καλυμμένα τα χρέη. Ναι, ως ένα βαθμό, ως ένα 80-90%. Τι. Ναι. Ήταν ομάδα 5,5 εκατομμυρίων, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε 15-16 εκατομμύρια έσοδα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τόσα πολλά είχε έσοδα. Ναι, ρε. Από πού? Τότε είχε νόβες, μόβες. Αφού ούτε Ευρώπη δεν πέρασε ο Δόνης. Είχε έσοδα. Πάγια. Ναι. Είχε. Αν περνούσε Ευρώπη θα είχε παραπάνω. Σοβαρά θέματα έχουμε. Για λέγε. Έχουμε σοβαρά θέματα. Πέφτω από τα σύννεφα. Ανέβασε η Μπούντου την αποκλειστική πληροφορία για το ΜΑΚ. Δεν είναι πληροφορία, είναι η απάντηση που δίνει η Ομοσπονδία της Σλοβακίας και η υπεύθυνη στην ερώτηση που έκανε το ΠΑΟΚ 24. Ναι, είναι στείλαμε στο ένα ΠΑΟΚ. Mail, ναι, στην Ομοσπονδία της Σλοβακίας. Τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε με το ΜΑΚ, κύριε? Και αυτοί πολύ τυπικά μας απάντησαν. Τι έχουν αποφασίσει? Τι γίνεται? Θα περιμένουμε και την εξέλιξη. Ξέραμε εδώ και 2-3 μέρες ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια, δεν γίνεται. Δεν δίνουν. Ξέρουμε επίσης ότι έχει ένα φιλικό την Κυριακή. Που το χάνει έτσι κι αλλιώς. Ελπίζουμε. Ελπίζουμε. Μην γίνει καμιά στραβή και λείπει και από το Ολυμπιακό στάδιο την Κυριακή. Γιατί το έχει αυτό το άγχος εδώ και μέρες. Να παίξει το φιλικό με τη Γερμανία είναι το φιλικό αυτό. Δηλαδή να είναι σήμερα παρόν και να μην γίνει κάτι τίποτα στραβό και λείψει την Κυριακή. Να είναι και την Κυριακή παρόν. Και μετά την Τρίτη ή την Τετάρτη προφανώς δεν υπάρχει άλλη λύση, όπως δεν υπάρχει και τον Μπέργκ. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Αλλά είχατε και άλλες διαφωνίες, είχατε και άλλα θέματα. Ναι, ακούστηκαν ονόματα, ακούστηκαν Παπάζογλου, αυτά. Ποια είναι τα θέματα? Ότι εμείς λέει είχαμε κακές επιλογές, λέει, πολλές. Ναι. Και ότι και εμείς κάναμε τα ίδια λάθη με αυτούς. Που ανανεώσανε 5 χρόνια τον Νάτσο Γκαρσία με 550.000 το χρόνο, τον κάνανε 20 μεταγραφές το χρόνο, δώσανε 800.000 στον Κόκκι και νούμερα τα οποία δεν μπορούσαν να ελέγξουν από κάποια φάση και μετά. Εντάξει, και ο Πάοκ έκανε κακές επιλογές, αλλά. Όχι σε αυτά τα νούμερα. Είχε καλύτερη ομάδα, είχε πιο πολλά έσοδα, καλύτερες πορείες και στην Ευρώπη κτλ. Εντάξει. Αλλά γιατί να υπάρχει τέτοιο ζήτημα εδώ μπροστά μας, είναι τα πιο σοβαρά. Τι θα γίνει με την ΕΠΟ? Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε στοιχεία. Τι θα γίνει, μπορεί να κάνεις πρόβλεψη? Εγώ? Για τη γενική συνέλευση, για τις εκλογές. Ποιοι ψηφίζουν, τι δικαιώματα έχουν? Ποιες άλλες ενώσεις πέρα από τις τοπικές ψηφίζουν? Ψηφίζει η Ένωση Ποδοσφαίρου Σάλας? Ψηφίζει η Ένωση Ποδοσφαίρου Άμμου? Σε Άμμο? Ψηφίζουν. Έχουν μία ψήφο. Οι ομάδες Σούπερ Λίγκας ψηφίζουν. Ναι. Η Ένωση Προπονητών και η Ένωση Διαιτών ψηφίζουν. Πώς δεν ψηφίζουν? Εκεί τι γίνεται? Εκεί στους προπονητές. Ναι. Στις ενώσεις τοπικές. Πού έχει φτάσει το σκορ? Ο Γκυρτζίκης λέει ότι από τις 54 που ψηφίζουν έχει εξασφαλισμένες 42. Ο Γκυρτζίκης στα μαθηματικά του είναι όπως η μορφιά του. Τόσους εκπροσώπους, λέει, είχε προχθές μια τελευταία συνάντηση.
40 εκπροσώπους. Είχε, είπε, και είπε, την ένωση Τσιταντέλα και είπε, πρίντεζι. Είπε και... ότι είχα 37 και άλλοι 5 που δεν μπορούσαν να έρθουν, 42. Ναι, 42, ναι. Ναι. Το έργο είναι πολύ οριακό, για να λέμε και την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ούτε αισιοδοξία που βγάζει μία πλευρά, ούτε αισιοδοξία που βγάζει άλλη. Τα πάντα είναι οριακά. Απλά υπάρχει τεράστιο πλήγμα στην πλευρά Κυριακή από την ΕΠΣ Αθηνών και από το Δημητρίου πλέον ανοιχτά. Βαράει αυτός γιατί. Βαράει. Αφού είδε τι γίνεται. Για τους αυτούς που δεν έχουν κατασταλάξει, η θέση Δημητρίου είναι πάρα πολύ σημαντική και θα εξελιχθεί ντόμινο από αυτήν τη στάση. Γιατί ο Δημητρίου είναι μια παραδοσιακή δύναμη γενικότερα στο θέμα των ενώσεων. Και ήταν και πολύ, πολύ ηγετική η τοποθέτησή του. Ναι. Μήπως πάει ο γραμμένος. Δεν ξέρω. Ε, ναι, αλλά είπε ο μεγαλομέτωχος ότι από τη Θεσσαλονίκη θα είναι επόμενος πρόεδρος της ΕΠΟ. Θα ζυγίσει την κατάσταση και θα επιλέξει το τέλος ποιον πρέπει να έχεις. Μάλιστα. Βλέπουμε όμως ότι και οι Κυκλάδες, ότι Αττική, Μακεδονίας, εδώ Θεσσαλονίκης. Αυτό που έγραψα προχθές το είδες. Ναι. Γράφει, λέει ο Κυρτζίκης, ότι εκβιάζονται οι ενώσεις από την αντιπολίτευση. Ο Κυρτζίκης, ο οποίος έχει τη Βέρεια, π.χ. εδώ τον Καραμελίδη, το φίλο του Χρύσανθου. Ναι. Ο οποίος έχει το 1 τρίτο των διατητών σε σχέση με την ΕΠΣ Μακεδονίας. Το 1 τρίτο. Ωραία. Και οι δύο ενώσεις έχουν τους ίδιους διατητές. Σε Super League, Football League κτλ. Κτλ. Και οι ορισμοί βέβαια είναι υπέρ της Βέρειας. Εντάξει. Ο Κυρτζίκης που εκβιάζει αντιπολίτευση. Και πολλά άλλα. Τι να αρχίσω να λέω τώρα. Για το ότι οι συγκεκριμένες ενώσεις παίρνουν λεφτά και άλλες δεν παίρνουνε. Όπως είχε καταγγείλει η ΕΠΣ Κυκλάδων, αν θυμάμαι καλά. Τι να πρωτοθυμηθώ. Και απορώ με αυτή τη Βέρεια εδώ δίπλα. Ρε Βέρεια, δεν τρέπεστε λίγο. Λίγο δεν τρέπεστε. Γιατί μόνο η Βέρεια είναι. Βέρεια και η Κομωτινή, δεν έχει μείνει καμιά άλλη. Χαλκιδική. Ποια Χαλκιδική, δεν τέλος ο Βουλγαρικός. Δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι θέμα χρόνου. Τέλος, λες εσύ τέλος. Τέλος δεν υπάρχει. Ο Βουλγαρικός ο οποίος έχει μετακομίσει, δεν υπάρχει πουθενά. Εντάξει. Το ψάχνουν όλοι. Χαλκιδική τελείωσε. Η Καβάλα τελειώνει. Οι Σέρες μάλλον τελειώνουν. Το Κιλκής τελειώνει. Ωραία, μας μένει η Βέρεια και το Κομωτινή. Η Βέρεια. Ναι, ναι, 65 χιλιόμετρα από εδώ η Βέρεια, ο Καραμελίδης. Πάμε να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Πρώτα απ' όλα με τους χορηγούς για την πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Τρόποι επικοινωνίας. Τα γραπτά μηνύματα γράφεται FM, αφήνεται κενό το μήνυμα στο 54526. Η Ρέμβη είναι μαζί μας, Πέμπτη, Κυπριανίδης, μετά το παιχνίδι σήμερα. Πάτε, κάντε ένα ντουζάκι στο σπίτι, φρεσκαριστείτε, βάλτε κολόνιες, ξυρίστε το στήθος σας. Και ο Χρήστος Κυπριανίδης είναι στη Ρέμβη, 4.33% καλείτε και κλείνετε τα τραπεζάκι να περάσετε πάρα πολύ όμορφα το βράδυ. Ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών ή αναδομό, αναδομό.gr, μπαίνετε στο site. Καλείτε το 2311-241-508 για να γίνουν δωρεάν μελέτες από τους μηχανικούς της αναδομό. Για ανακαινήσεις, για ανέβρεση ακινήτου, για ενοικίαση ακινήτου, για αγορά ακινήτου, για ό,τι θέλετε, η αναδομό είναι εδώ για εσάς. Και βέβαια οι άνθρωποι που μου έβαλαν κοστούμι, alter ego, fashion.gr, μπαίνετε μέσα στο site. Κορυφαία γαμπριάτικα, κορυφαία casual και 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία. Όπως μπαίνετε από τον περιφερειακό από ανατολικά προς δυτικά, δεξιά στα 200 μέτρα στο δεξί σας χέρι είναι η Alter Ego. Σε ένα τεράστιο κατάστημα που μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Και Πασαλίδη 85 στην εξωτική Καλαμαριά. Εκεί όπου η μόδα είναι επιστήμη εδώ και δεκαετίες. Σε βλέπω πολύ φορμανισμένο. Ναι, γιατί... Ο Τέκο! Στο δεκα... Τι βάζα... Δεν το τσουμπάτω... Είναι να μην παραπούνε στο δεκα... Στο 10-20-30. Στο κόσμος δίπλα. Πας, σαλιαρίζεις με τις πολίτριες, πίνεις τον καφέ σου... Του κόσμος. Ωραία, του κόσμος. Ναι. Κάνεις ό,τι είναι να κάνεις χωρίς να σε πάρει χαμπάρι η γυναίκα σου. Αφού έχεις καλέσει στο 10-20-30... Αυτή όμως είναι γρήγορη.
Δεν έχει πολύ χρόνο. Περίμενε. Αφήνει το αυτοκίνητό σου. Ναι. Περνάει αυτόν τον απαραίτητο έλεγχο, τον οποίο άμα δεν περάσει έχει κεφαλιά πλέον. Εντάξει. Και επιβατικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά και φορτηγά και δίκυκλα και για ανέργους και για πολύτεκνους, ειδικές τιμές, τα πάντα στην ΟΤΕΚΟ. Σταυρό. Τι έγινε, ρε. Θα τα πω όλα εγώ. Data Labs. Έτσι. Σεμινάρα για μπαρίστα και για τουριστικά επαγγελμάτα. Μπαρίστας. Η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Μαθαίνεις μία δουλειά, κάπου θα βρεις δουλειά, δεν γίνεται. Αλλά για να πάρεις το χαρτί πρέπει να πας στα Data Labs. datalabs.edu.gr και 2310-222-962 για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που υπάρχουν στα Data Labs. Για να βρείτε δουλειά, γιατί σφιχτού σας βλέπω. Εκτός αν είχατε πλαστά απολυτήρια και πτυχία και σας έρχεται η ευκαιρία πλέον να δώσετε εξετάσεις και να νομοποιηθείτε, γιατί έτσι θέλει ο Φίλης. Αυτό δεν πάω να το χωνέψω από χθες. Να και μια πολιτική τίποτα. Παρέμβαση. Με τίποτα. Βρε ανύπαρκτη, βρε τυποτένια ανθρωπάκια, βρε σκουπίδια. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις βρει 2.500 πλαστογράφους. Ωραία. Και αντί να σου δίνεται ευκαιρία να καθαρίσεις 2.500 κόσμο από κάπου που δεν μπορείς να τους καθαρίσεις, γιατί φοβάσαι το πολιτικό κόστος. Ωραία. Και να μην το κάνεις. Και να δίνεις ευκαιρία για εξετάσεις, που είμαι σίγουρος θα τους δώσετε και τις σως απαντήσεις, που ακόμα και έτσι πολλοί από αυτούς δεν θα περάσουν. Αλλά δούμε μια άλλη κουβέντα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε, κομματόσκυλα συχαμένα, που δεν σας ενδιαφέρει ο τόπος ποτέ. Και σκίσετε τον ελεύθερο επαγγελματία όλη την ώρα. Μας έχετε ξεσκίσει. Τον Τζομπατζόγλου δηλαδή, γιατί εγώ την αποφεύγω. Αλλά πάνω, απ' όλα τρέπεστε... πάνω απ' όλα το δημόσιο, ρε φίλε. Πάνω απ' όλα το δημόσιο. Αλλά το ξέρατε αυτό. Δεν είναι κάτι κρυφό. Αλήθεια. Όταν ψηφίζετε. Τώρα τι, τώρα εντάξει. Αυτό το ξέρατε. Όλα τα άλλα μπορεί να τα ξέρατε. Ναι, φίλε, εγώ σαν πολίτη δεν μπορώ να κινηθώ νομικά τώρα εναντίον του. Ποιον? Εναντίον του κράτου, αυτή τη στιγμή τη κυβέρνηση. Που πάει να νομιμοποιήσει 2.500 πλαστογράφου. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Και αν πάω στο άλλο πάγο, δηλαδή τι θα μου πει. Ε, πήγαινε. Ξέρω, αν έχει λεφτά για χάσιμο, πήγαινε. Τι θα πω, πέντε δικηγόρου, θέλετε να κάνουμε τέτοιο. Δουλειά έχετε. Όχι, ρε. Να πούμε, θέλετε να προβληθείτε. Πέντε δικηγόροι, φίλοι μου, μήνυμα στο κινητό, ποιοι ψήνονται, το κάνουμε. Εγώ ναι, μπαίνω μπροστά. Μην τυχόν μετά στους δικηγόρους, θα τους πάει καμιά δεκαριά φορές στο ΣΔΟΕ μετά όμως. Γιατί. Ε, μήπως ετύχει, ρε παιδί μου, να πρέπει να παίξω το γραφείο του. Τόσο κότες να είναι δικηγόροι. Τόσο κότες. Που έτσι, ρε, που πάτε κάνετε απεργίες κοιμισμένοι, πάμε να τους σκίσουμε. Απεργίες, ποιος δηλαδή δεν παίρνουν το παράβολο, ναι. Δεν θα το πάρουν μετά, δεν θα γίνουν οι δίκες. Κατάλαβες τι γίνεται. Να ο Πλότος. Παρακαλώ. Τηλέφωνο χτύπησε. Ας δούμε ποιος είναι. Ναι. Από το SRU είναι, από την Ένωση είναι, από την Ποεσί είναι. Με έκανε τούτ. Να περιμένω. Από εταιρεία ήταν. Αντίο. Λοιπόν, 6 και 4 έχουμε σήμερα ποδόσφαιρο. Σε άδεια τούμπα και πάλι. Πες στον Ατρίδη να μην πετάγεται να λέει αυτά τα πράγματα, φίλε. Που όταν, δηλαδή, κοίτα τι μας είσαι του Ατρίδης τώρα, φίλε. Ναι. Δηλαδή, Ατρίδη. Κάνει ρεπορτάζ, γιατί να μην πείτε την πληροφορία του. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Όταν σε αφισβητούν τα δικά σου τα παιδιά, ρε φίλε. Δηλαδή, πίστευε τώρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ε. Ή είναι η διάθεσή του να δείξει ότι ξέρει, τι πιστεύει ότι είναι από τα δύο. Το έμαθε τώρα τελευταία και είπε να το πετάξει. Για τι εκλογέ τη ΕΠΟ και του υποψήφιου. Πρώτα απ' όλα, δίπλα μα θα έπρεπε να καταλάβει ότι τον όνομα τον καταλαβαίνουμε από τα μούτρα. Από αυτά τα μούτρα δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Όπω για παράδειγμα, άλλο. Σε μούτρα. Ναι. Από αυτήν την ομάδα. Ναι. Ο Χρόνιο. Δεν θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο. Και εντάξει. Ο Χρήστος και ο Άγγελος. Εντάξει. Τσαλτίδης. Δεν θα μπορούσε. Δηλαδή είσαι τώρα στα νησιά Παππούα. Ναι. Και βλέπεις τον Χρήσανθο από μια γωνία να έρχεται. Λες δεν μπορεί και εδώ να πετυχεί ένα Αριανό. Δεν γίνεται. Χωρίς να το ξέρεις ποιος είναι. Μάλιστα. Είναι κλασική τέτοια. Βρέθηκε δικηγόρος.
Όχι, ένας από τη Μυτιλίνη καταγγέλει κάτι. Τι? Ότι και εκεί στη Μυτιλίνη ψηφίζουν Γκυρτζίκη. Τι με τον Παπουτζέλη, εκεί τι περιμένεις εσύ, δηλαδή. Ναι. Τι θέλω να πω. Ενώ παοξίδικα μούτρα. Παοξίδικα μούτρα. Ο Μίχελ. Ο Μίχελ, τι παοξίδικα μούτρα. Α, είναι ξένο. Ο Μίχελ και ο Αγγελίδης ήταν τα πιο. Κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτό δηλαδή. Μισό λεπτό. Δηλαδή, ο Μάικς ο Γκαγκάτσης. Ο Μάικς ο Γκαγκάτσης έχει παοξίδικα μούτρα. Έχει. Έχει, αυτή είναι ηρεμη δύναμη. Δεν είναι δηλαδή ούτε πολλά σάλια, ούτε μαμουσουτού. Έχει μούτρα. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, όχι τόσο. Δεν έχει, ε. Δεν έχει. Είναι και διπλανοφύτης είναι. Είχε και τα χασέ. Ναι, έχει, αλλοιώθηκε. Μόλις. Ξέρεις δίπλα ότι ψήνουν ομελέτες και τέτοιες έχει παρακάτω. Δεν με νοιάζει. Ναι, μόλις ξεκινήσαμε εμείς διατροφή. Άλλα παοξίδικα μούτρα. Παοξίδικα μούτρα. Ο Κλάους, φίλε. Που είναι live streaming και δεν καταλαβαίνει ότι είναι live streaming. Κοιτάει την κάμερα και δεν καταλαβαίνει ότι ζωντανό. Ο Πέλκας. Ο Πέλκας δεν τον λες και. Και χασάπης 4. Όχι. Δεν είναι. Δεν τον λες. Ο Κίτσιου. Και έτσι και ούτε φίλε, ο Μενεμενιώτης Μπακ εννοείται. Ναι, φίλε, παοξίδικα μούτρα, 100%. Ναι, άλλο η καταγωγή που την ξέρεις και άλλο τα μούτρα. Τα μούτρα είναι ξεκάθαρα. Είναι. Ναι, ρε. Ναι. Είναι πάω. Ο Κωνσταντινίδης, ο Δημήτρης. Δημητράκης, ρε φίλε, έχει. Έχει. Ναι, ρε. Κοίτα, εμείς δεν είμαστε άσχημοι, μην μπερδεύεσαι. Τι έχετε εσείς. Είμαστε ωραία παιδιά. Αλλά. Δεν είμαστε. Με τους Αριανούς, ποια είναι διαφορά στα μούτρα δηλαδή. Εμείς έχουμε γωνίες, αυτοί είναι αλλιώς λίγο. Γωνίες. Ναι, έχουμε αλλιώς. Είναι άλλοι. Αλλιώς είναι εδώ τα μήλα, εδώ αυτά εδώ τα μήλα που έχεις πάνω από τα μάγουλα. Ωραία. Είναι το βλέμμα. Αυτό είναι κόκκινα. Δεν είναι, όχι, δεν είναι, είναι διαφορετικά. Δεν είναι τα δικά μας καλά, τα δικά τους κακά ή το αντίστροφο. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άμα μπουν τώρα από την πόρτα δύο. Σου βγάζω κατευθείαν. Ένας παόξος, ένας Αριανός. Έχω πιθανότητα να χάσω 10%. 10%. Ο Γλύκος. Ο Γλύκος από τη Σκόπελο. Εκεί βγάζουν μόνο τον πρόδρομο. Από το Big Brother και την Τυρόπιτα. Άρα δεν μετράει. Ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας είναι κλασικός κάγκουρας Αθηναίος. Αθηναίος, ναι, ναι. Βιρονιώτης, ναι, με παπάκι, σέμπρικ κτλ. Κλασικός. Ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς είναι περίεργη περίπτωση γιατί ήταν φοιτητής. Δεν ταιριάζει λίγο. Αυτό δεν το εξεγενετής με το μούτρο. Δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι. Αν και είναι συμβεβλημένη η φάτσα του πλέον με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Ανοιχτός όμως. Ανοιχτός, ναι, πολύ ξανθός, ναι, για ΠΑΟΚ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν έπαιζε επί του ντουρ. Ναι. Ο παραδείγματος χάρη ο Βίτορ είναι μια περίπτωση τέτοια, ρε αγόρι μου. Αυτό ότι. Πού είναι ο Πορτογάλος. Ο Τζιόλης. Ε? Ο Τζιόλης. Τον. Ο Τζιόλης, δεν, μην κοιτάς εκεί. Ποιο Τζιόλης, δε. Ο Τζιόλης έχει παοξίδικα μούτρα. Ο Τζιόλης 100% παοξίδικα μούτρα. Κατερινάτικα, ναι, ναι. 100%. Το ήξερα από πριν ή τώρα του ήρθε. Όχι, πάω και ήταν. Εγώ μικρό ήταν πάω. Ο Τζιόλης, ναι, ε. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ο Κάτσε. Ο Κάτσε είναι κλασικά μούτρα Σκερδεμπέου. Σκερδεμπέου 100%. Ο Χαρίσης έχει παοξίδικα μούτρα. Και πολλές φορές και εγκέφαλο. Ο Χαρίσης. Εντελώς, ναι. Ο Χαρίσης από πού είναι. Από τα Γιάννενα. Είναι τα Γιάννενα. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Ο Μπερμπάτοφ. Ο Μπερμπάτοφ. Πώς είναι Βούλγαρος αυτός. Συμβαίνει, φίλε. Ένα στους 30 εκατομμύρια βγαίνει έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή βλέπεις τον Μπερμπάτοφ και βλέπεις τον Ιβάνο αυτό συγχωρεμένο που συγχωρέθηκε στους προηγούμενους μήνες. Ωραία, και λες δεν μπορεί αυτή να είναι την ίδια χώρα. Ναι. Βέβαια. Ατζομπατζόφλα, αγώνα έχουμε ξύπνα. Λέμε εμείς ότι λέμε, ο Ίβιτς όμως λέει τα δικά του. Δεν παρασύρεται. Δεν πάει να λείπει ο μισός Πανιόνιος. Δεν πάει να λείπει. Ο μισός ρωτέσιο μόνο στην άμυνα θα κάνει. Φίλε που μπορεί να ναι, κάνει. Ναι, δεν, ναι, δεν, ναι, δεν παρασύρεται. Το φοβάται. Το φοβάται. Τι μπορεί να κάνει άλλο, ρε. Τι μπορεί να κάνει. Ναι. Το πιο ακραίο που μπορεί να κάνει είναι να αλλάξει 3-4 στην άμυνα. Ναι, είναι και οι δηλώσεις. Δηλαδή νομίζω ότι επηρεάστηκε και από τη Δευτέρα. Σου λέει και τη Δευτέρα κακοί ήμασταν. Δηλαδή και αυτό τον έχει επηρεάσει. Βεβαίως. Για να είναι τόσο αγχωμένος. Κοίτα, σήμερα ουσιαστικά, αν κυλήσουν ομαλά τα πράγματα και δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός και κερδίσουμε εμείς, θα έχουμε σβήσει την ποινή, θα είμαστε πρώτοι. Εντάξει. Και. Αλλά θα έχεις ακόμα αγώνα. Θα έχεις ακόμα, εννοείται. Δεν κρίνεται.
εύκολα η κατάσταση. Ο στόχος των δύο αγώνων του σημερινού και της Κυριακής, εντάξει, είναι να πηγαίνει στην τελευταία αγωνιστική για δύο αποτελέσματα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν μπορείς να και αυτό άλλο. Δεν είναι απλό. Άσε που δεν είναι καθόλου απλό, θα είναι κάτι σαν θαύμα το να γίνουν έξι παιχνίδια αυτό το διάστημα για να μην κάνει ήττα. Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, που είναι στόχος τώρα. 16. Το 6 παιχνίδια σε 20 ημέρες, ρε φίλε. Το πέρασε ο ΠΑΟΚ το δύσκολο, φίλε. Και οι άλλοι 6 παιχνίδια σε 20 ημέρες παίζουν, Μίτσο. Η ΑΕΚ παίζει 5 σε 12. Έκαναν ήττες. Ο ΙΑΕΚ. Η ΑΕΚ έκανε ήττα, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε. Και ο Παναθηναϊκός, άμα κάνει, θα το πληρώσει. Αυτό είναι το θέμα. Ποιος θα κάνει την ήττα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ ξέρω ότι δεν είναι απίθανο να μην έχουμε ήττα. Αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από τους άλλους. Δηλαδή, ωραία, είναι πολύ σημαντικό το ότι εμείς πετύχαμε τον Πανιόνιο σε άλλο momentum από τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό ότι πετυχαίνουμε την ΑΕΚ στην κορύφωση της πίεσης με πέμπτο παιχνίδι σε 12 μέρες. Να μην γκρινιάζετε. Δεν γκρινιάζουμε. Τα κανόνες, ο Κακάτης όλα. Όταν... Εδώ έχει κανονίσει ακόμα και την πέμπτη αγωνιστική, ναι, να παίζεις δεύτερος και να ξέρεις τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν τα λέτε αυτά όμως. Ποιος Κακάτης. Ε? Ποιος Κακάτης. Αυτός δεν μιλάει εκ μέρους του ΠΑΟΚ. Αν γινόταν καμιά στραβή, αυτός δεν την πλήρωνε. Τώρα που είναι όλα ευνοϊκά για τον ΠΑΟΚ, γιατί να μην πεις ότι είναι δικά του. Γενικά πάντως η κλήρωση από την αρχή λέγαμε ότι είναι πολύ καλή, εντάξει, που είναι πάντα θεωρητικό. Την πέμπτη αγωνιστική δεν έπρεπε να γίνουν τα μάτς μαζί. Ναι, κανονικά. Ναι. Πάλι δεύτερος παίζεις. Πάλι ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει, από τώρα ξέρω τι θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να κόψει βαθμούς στη Λεωφόρο. Ακόμα και τα γκολ θα ξέρεις. Α, τα γκολ. Έτσι όπως πάει το πρόγραμμα και αυτό θα παίξει ρόλο. Σήμερα στην Τούμπα σφυρίζει ο Δελφάκης από την Αρκαδία. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανιωνίου στην Τούμπα που παίζει αυτός. Τι του λένε κάθε χρόνο. Είναι τρίτο σερή παιχνίδι. Δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα το φετινό. Στο 2-1. Ναι. Ποιος έπαιζε. Δεν θυμάμαι. Αυτός έπαιζε. Δεν έπαιζε αυτός. Αυτό το έχω μπροστά μου. Αυτός τον ΠΑΟΚ φέτος τον έπαιξε στη Μυτιλίνη το 1-3. Mm. Και με το Λεβαδιακό τώρα το τελευταίο το 2-0. Δεν έχει παίξει άλλο. Έπαιξε Πανιός Λεβαδιακός 0-2 και κάτι άλλο ψηλά διάφορα δεν έχει. Στο Κύπελλο πρέπει να μας έπαιξε τότε. Δεν έπαιξε. Πώς τον θυμάμαι πάλι σε ΠΑΟΚ Πανιόνιο. Πέρυσι σε Πανιόνιο ΠΑΟΚ. Έπαιξε. Φέτος είπαμε έχει ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 και Καλονί ΠΑΟΚ 1-3. Πέρυσι είχε ΠΑΟΚ Πανιόνιο 3-2, ΠΑΟΚ Γιάννενα 1-1 του Κυπέλλου. Αυτά είναι. Αραιά και πού παίζει τον ΠΑΟΚ. Αλλά είπαμε ότι η διαιτησία λογικά δεν θα έχει πολλά θέματα. Λείπει ο Ολυμπιακός. Έγινε ό,τι έγινε. Όλοι προσεκτικοί είναι. Αυτός είναι ανισόρροπος. Τις κάρτες φοβάμαι αυτόν εγώ. Τις κάρτες... Θέλει προσοχή. Τώρα, με βάση αυτά που είπε ο Ίβιτς, θα τα ακούσουμε λίγο μετά, γιατί οι δηλώσεις του πραγματικά έχουν ενδιαφέρον. Είναι αγχωμένος, είναι προβληματισμένος όπως πρέπει. Δεν χαλαρώνει. Δεν έχει την αίσθηση ότι σήμερα είναι μια τυπική διαδικασία. Πώς είναι τυπική διαδικασία? Το φοβάται. Όσο... γιατί παίζει ο τελειωμένος Πανιόνιος με μισή ομάδα. Ούτε ο Διούδης δεν έχει έρθει. Εντάξει. Ούτε ο Διούδης δεν ήρθε. Όχι. Αλλά δεν το σου λέει, μόνο να χάσει έχει σήμερα. Θέλει προσοχή. Άσε που έχει στο μυαλό του ότι καλό θα είναι μετά από κάποιο σημείο να κάνει αλλαγές. Να ξεκουράσει και άλλους παίχτες. Στο ξεκίνημα του αγώνα πάντως, με βάση πληροφορίες, έτσι, εκτιμήσεις, κάποια πράγματα που δοκίμασε, δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Δεν θα κάνει. Αθανασιάδη στην επίθεση. Δεν μπορεί να τον αλλάξει. Ο Μπερμπάτοφ σε καμία περίπτωση δεν βγάζει πολλά λεπτά συμμετοχής. Πρέπει να έρθει από τον πάγκο. Μεσοεπιθετικά η τριάδα δεν έχει άλλες λύσεις. Μακ, Πέλκας, Ροντρίγκες. Ο Πέλκας δεν παίζει στο επόμενο παιχνίδι, άρα επιβάλλεται να παίξει τώρα. Ο Μακ προφανώς δεν θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι, επιβάλλεται να παίξει τώρα. Ο Ροντρίγκες δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να παίξει. Στα αμυντικά χαφ, ο Τζιόλι σίγουρος που επιστρέφει, λίγο πιο φρέσκος, και ο Τσίμιροτ. Ποιο να έβαζε, τον Αντώνης. Εντάξει, θα βάλει τον Τσίμιροτ. Οριακές καταστάσεις για το Βόσνιο. Πρέπει να αντέξει. Και στην άμυνα επιστρέφει ο Βίτορ, θα παίξει. Ένας από Μαλεζά Χατζησαΐα.
Ο Λέοβατς, εδώ δύσκολη περίπτωση. Πρέπει να παίξει. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει. Πρέπει να ξεκινήσει. Αν έχει 2-0 στο ημίχρονο, να τον βγάζει. Ναι. Για να βάλει Κοροβέση, όχι Σκόρδα. Μπορεί να βάλει τον Κίτσιο. Ο Κίτσιο έχει κάρτα, ρε Μίτσο. Έχει κάρτα ο Κίτσιο. Είναι έμπειρος, δεν θα την πατήσει. Δεν είναι έμπειρος τώρα, έχει κάρτα. Σταμάτα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει ο Λέοβατς, ο Σκόνδρας προφανώς δεξιά και ο Γλύκος στο τέρμα. Άρα με βάση αυτό το σενάριο, γιατί σενάριο είναι, προφυλάσσει και ξεκουράζει τον Τζαβέλα και τον Κίτσιου, που έχουν επιβαρυνθεί και έχουν και κάρτες. Γιατί υπάρχουν και αντικαταστάτες, έτσι δηλαδή, όχι κάτι άλλο. Θα μπορούσε και τον Τζίμι να τον ξεκουράσει, αλλά ποιο να βάλει. Δεν μπορεί να τον ξεκουράσει. Έτσι λογικά θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν. Για τον Πανιόνιο να θυμίσουμε πως ήρθε στη Θεσσαλονίκη με 17 ποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να συμπληρώσει 18. Έξω ο Διούδης, έξω ο Οικονόμου, έξω ο Βλάχος, έξω ο Ανσαριφά, έξω ο Χαλκιαδάκης, έξω... Ο Χαλκιαδάκης είναι μέσα. Τον πήραν τελικά. Ναι, και ο Καραμάνος έξω. Και ο Μπακασέτας έξω. Αποστολή Παπαδόπουλος, Γιαννιώτης, Αργυρόπουλος, Ριζβάνης, Πατσατζόγλου, που είναι στόπερ. Ειδικός χάφιν κανονικά και στόπερ. Τασουλής, Ποζατζίδης, έτσι, που δεν έχει παίξει. Ο πρώην του ΠΑΟΚ, Μπλέτσας, Κόρμπος, Σιώπης, Καθάριος, Μασούρας, Βιγιάλμπα, Μπαρκάν, Πινιώτης, Χαλκιαδάκης. Ο Πινιώτης ο γνωστός. Ξέρω εγώ. Κοίτα, αυτοί θα παίξουν λογικά με Παπαδόπουλο κάτω από δοκάρια. Δεξί μπακ ποιον έχουνε? Τον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος, αριστερός ο Τασουλής. Πατσατζόγλου με Ρισβάνη στο κέντρο της άμυνας. Κόρμπος, Σιώπης στα χαφ. Μπροστά τους Χαλκιαδάκης λογικά. Μασούρας και Βιγιάλμπα. Μπαρκάν. Και Μπαρκάν στην κορυφή. Εντάξει, ο Πανίνος μεγάλη ποιότητα δεν έχει, τρεξίματα έχει. Δεν θέλει και μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε πώς θα κυλήσει το παιχνίδι με αυτά τα δεδομένα που αναφέραμε και για τον ΠΑΟΚ και για τον Πανιόνιο. Ο φίλος ο 93 λέει: ας κοιτάξει και λίγο το σκορ για να είμαστε πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό και όχι να τους λυπηθεί επειδή παίζουν μισή. Φίλε, σε πρώτη φάση ο προπονητής μιας ομάδας στον play-off λυπάται τους δικούς τους σε πρώτη φάση και μετά λυπάται τους άλλους, τα ξέρει. Δεν είναι, ρε φίλε, με τελικό τρόπο, δεν το κανονίζει αυτό. Δηλαδή δεν. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι στο χέρι του απόλυτα. Α, και να θέλει. Κάποια στιγμή μπορεί να μην αντέχουν. Δεν ξέρεις πώς θα πάει το πράγμα. Το θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσεις να βάλεις γρήγορο γκολ και γενικά να ανοίξεις το σκορ νωρίς. Να μπορέσεις να πας με ένα 2-3-0 μέχρι το τέλος και να έχεις προλάβει και ταυτόχρονα να κάνεις και κάποιες αλλαγές φρεσκαρίσματος τύπου Λέοβας, τύπου Τσίμερο, τύπου Ροντρίγκες. Παίκτες οι οποίοι θα σου χρειαστούν τέλος πάντων πολύ. Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κυρίως. Αυτό είναι το ιδανικό. Ναι, αλλά πόσες φορές έγινε κάτι έτσι τέλεια, πήγε κάτι τέλεια για τον ΠΑΟΚ. Μέχρι τώρα στα πλέον καλά μας πάει το, να μην είμαστε και χάριστοι. Ναι. Ένας φίλος γράψε και χθες, και είναι σωστό, ότι πόσα μάτσα έχει παίξει ο Μπαρκάν φέτος κοντρά στον ΠΑΟΚ. Είναι νομίζω το έκτο. Πρέπει να έχει πάσει κάθε ρεκόρ, πράγματι. Όχι, γιατί θυμάμαι έπαιξε κύπελο με την Καλονή. Ναι, ναι, ναι. Και καπάκι παίζει κύπελο και με τον Πανιόνιο. Δεν είναι δηλαδή ότι παίζει μόνο. Φοβερό, ναι. Σκεφτείτε πόσες φορές έχει μπει και σε αλλαγή και ο... Φιλαράκι. Μάλιστα. Άλλος φίλος μας γράφει: ο Δελφάκης φυρίζει σήμερα στην Τούμπα. Να θυμίσω απλά πως με Δελφάκη διαιτή σε ΠΑΟΚ Πανίνος οι Νεοσμηνιώτες έχουν κερδίσει πέναλτι και το Σεπτέμβριο του 2013 όταν κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 4-1 και τον Ιανουάριο του 2015 όταν ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2. Οπότε βλέπω, λέει, σήμερα πέναλτι για τον Πανιόνιο. Α, και το πάει στοιχηματικά ότι θα είναι γκολ και over κτλ. Εντάξει. Τώρα το τι έγινε τότε με το τι θα γίνει σήμερα που είναι τόσο ειδικό και δύσκολο το παιχνίδι. Επειδή κέρδισε την άλλη φορά με το Δελφάκι, πέναντι να κερδίσει και σήμερα. Πολύ ακραίο το σενάριο. Αυτά έγινε το ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Θα περιγράψουμε το παιχνίδι. Τελευταίο μάτς χωρίς κόσμο. Το άλλο, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, η Τρίτη Τετάρτη θα έχει κόσμο. Μετά θα δούμε πότε ακριβώς θα ισχύσει η τιμωρία για τη θύρα 4, που θα ανακοινωθεί
μάλλον την άλλη εβδομάδα. Τι άλλο θέλω να πούμε για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος? Αυτά. Μετά παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δεν έχει νόημα να λέμε τι βολεύει, τι δεν βολεύει. Εντάξει, το Χ είναι βολικό, ρε φίλε, ό,τι και να λέμε. Από τη στιγμή που δεν μπορείς να καθορίσεις κάτι, περιμένεις τι θα γίνει και το αντιμετωπίζεις. Αν εσύ κερδίσεις. Ωραία. Και ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ έρθουν Χ. Η ΑΕΚ πιθανότατα, εντάξει, μένει εκτός πρωτιάς. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, υπάρχουν δύο αποτελέσματα στο άλλο μάτς που θα βοηθήσουν μόνο τον Παναθηναϊκό να διεκδικεί στην πρωτιά με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ενώ άμα κερδίσει η ΑΕΚ, θα είναι τρεις οι διεκδικητές. Αν κερδίσει η ΑΕΚ και κερδίσουμε εμείς, πάμε μετά. 18-7. Πάμε για δύο αποτελέσματα στο ΆΚΑ. Εντάξει. Είπαμε το βασικό. Το ζητούμενο είναι να πάμε για δύο αποτελέσματα στο τελευταίο παιχνίδι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό που θα μάθουμε το βράδυ είναι αν θα διεκδικήσει την πρωτιά από τον Παναθηναϊκό ή αν θα είναι και έξω το παιχνίδι. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι θεωρητικά. Όλα τα άλλα είναι θεωρητικά. Και θα είναι πολύ κρίσιμο να δούμε πράγματι με ποιον θα είναι το Χ στο τελευταίο παιχνίδι, το οποίο θα το μάθουμε μάλλον μετά και την πέμπτη αγωνιστική. Δεν χρειάζεται να λέμε κάτι παραπάνω και να τα μπερδεύουμε. Φίλος γράφει, το είπα και χθες, έξω σήμερα Ροντρίγκες και μέσα ο Κοροβέσης. Λέει κατά την άποψή του, μόνο αν χρειαστεί να μπει ο Ροντρίγκες. Μην το διαβάζει το άλλο γιατί πάει με τα γκαντεμιά. Το τελευταίο. Έτσι εκτιμάει ο φίλος. Είπαμε, ο ρουποντής του ΠΑΟΚ το βλέπει διαφορετικά. Το υπολογίζει, το φοβάται. Στο ενδεχόμενο να θέλουμε και την ισοπαλία στην τελευταία αγωνιστική, θα μετρήσουν και τα γκολ. Άρα έξω τον Κοροβέση, έξω τον Ροντρίγκες, έξω τον Μακ, έξω τον Κλάους, έξω τον έναν, έξω τον άλλον, δουλειά δεν κάνουμε, αδερφέ. Δηλαδή αν σήμερα π.χ. κερδίσουμε ένα νούμερο που δεν το πιστεύω ότι μπορεί να έρθει, 5-0, ωραία, έχουμε και την ισοπαλία τελευταία αγωνιστική, όλα και λύσουν ομαλά. Ναι. Αυτά... Δεν είναι δεύτερο κριτήριο. Είναι πρώτα τα μεταξύ μας παιχνίδια. Μετά τα γκολ στα μεταξύ goal, παιχνίδια. Στα μεταξύ μας παιχνίδια. Μετά είναι η επίθεση. Και μετά είναι η επίθεση. Σε όλα τα μάτς. Ναι. Και μετά είναι η άμυνα. Σε όλα τα μάτς. Και τελευταία η θέση στην κανονική περίοδο. Αυτά είναι τα κριτήρια. Ο Κώστας ο φίλος γράφει, επειδή ξέρουμε το DNA μας, καλύτερα να θέλουμε μόνο νίκη τελευταίο μάτς. Εντάξει, έτσι όπως θα είναι οι ομάδες κλασμένες τώρα, τελευταία αγωνιστική, ρε φίλε, το πιο πιθανό αποτέλεσμα είναι το Χ. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και ας βγει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα μέσα που θα έχει κόσμο τελευταία αγωνιστική να ψάξει την νίκη, έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός φέτος. Με πίσω να παίζει εγώ και ο Τελάντερ και ο Χαϊλάντερ. Και χωρίς τον Μπέρκ. Άσε τώρα. Ο φίλος ο Δαμιανός γράφει, αν κερδίσει η ΑΕΚ τότε θες αποτέλεσμα στο ΆΚΑ στα σίγουρα. Ναι, έτσι είναι. Έχει δύο θέσμα. Αν δεν κερδίσει η ΑΕΚ σήμερα και να χάσεις εκεί, κερδίζεις τον Παναθηναϊκό και βγαίνεις πρώτος. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Για το άλλο μάτι της σημερινής ημέρας, θα διεκδικεί στην πρωτιά μόνο ο Παναθηναϊκός μαζί με τον ΠΑΟΚ ή και η ΑΕΚ? Αυτό θα κριθεί σήμερα. Και μάλλον αν θέλουμε να καταλήξουμε κάπου, είναι καλύτερο να έχεις έναν αντίπαλο παρά να έχεις δύο αντιπάλους. Πόσο μάλλον όταν ο αντίπαλος που θα βγει εκτός είναι ο αμέσως επόμενος αντίπαλος. Ναι. Για το μάτς Κυριακής δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι. Δεν αλλάζει με τίποτα η στάση της Λίγκας, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ. Αυτό που ισχύει τώρα είναι ότι το μάτς ξεκινάει 8 το βράδυ της Κυριακής. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως δεν έχει αλλάξει βέβαια και το μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ξεκινάει 7:30. Και πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή αυτή η μπασκετική εμένα μου σπάνε τα νεύρα. Ωραία. Είναι άλλη η φύση του αθλήματος.
Έχεις αλλαγές, ρε φίλε, να πάσα στιγμή. Εντάξει. Δεύτερον, ξεκινάνε προετοιμασία, είναι, καλό Αύγουστο. Την κόντρα τους έχουν, δεν είναι. Την κόντρα τους έχουν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τι με ενδιαφέρει εμένα αν έχουν την κόντρα τους. Δηλαδή, τι θα επηρεαστεί η σειρά αν κερδίσει μία μέρα ο Παναθηναϊκός. Έτσι πιστεύει ο Ολυμπιακός. Άντε ρε τώρα. Οι γελοιότητες. Στο NBA παίζουν τελικούς κάθε δύο μέρες. Άντε τώρα με τους καθυστερημένους, καθόμαστε τους ανεχόμαστε. Άντε βάλτε μια μέρα τους μετά. Τους μπασκετικούς. Εννοείται. Εννοείται. Σε παρακαλώ τώρα. Αλλαγές έχετε. Σε παρκέ παίζετε. Ωραία. 40 λεπτά παίζετε. Ωραία. Συνεχώς διακοπές. Εντάξει, time out. Ας το διάολο τώρα κάντε μια μέρα μετά το παιχνίδι. Άντε μας τα πείσετε χωρίς λόγο. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, 10-11 λεπτά μετά τη μία. Σήμερα Πέμπτη, ημέρα αγώνα. Τελευταία ποδοσφαιρική εβδομάδα για αυτή τη σεζόν. Θα μείνουμε κι άλλο, βεβαίως, στο σημερινό παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Κάποια μηνύματα. Καταρχάς, ένας κύριος μας πήρε τηλέφωνο προβληματισμένος για τις θλάσεις. Ψάχνει. Όπως όλοι, λίγο πολύ, σε συζητήσεις δεξιά-αριστερά ψάχνουν τι μπορεί να φταίει, γιατί βεβαίως μιλάμε για, σωστά το είπε, παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι παγκόσμιο και επαναλαμβανόμενο, δεν είναι φετινό. Και όλοι λίγο πολύ ψάχνουν, αν είναι αυτό, αν είναι κάτι άλλο, αν είναι το παράλλο. Βεβαίως καταλήγουμε τελικά ότι είναι λίγο απ' όλα, έτσι είναι λίγο απ' όλα. Και προφανώς θα πρέπει να καταλαβαίνουμε όλοι ότι στο ΠΑΟΚ τα έχουν ψάξει όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο ερασιτέχνες. Δεν είναι. Έτσι. Εδώ έχει φτάσει στο σημείο, για να καταλάβετε το επίπεδο της έρευνας, έχει φτάσει στο σημείο το να ζητάει ο μεγαλομέτοχος, που και αυτός βεβαίως προβληματίζεται, για όλα, να ζητάει, πέρα από την ενημέρωση που λαμβάνει κάθε μέρα με mail για όλα, από όλους, έτσι γίνεται επικοινωνία, ενημέρωση για τα οικονομικά, ενημέρωση για τη διοίκηση, ενημέρωση για την ομάδα, για τα πάντα, έχει φτάσει στο σημείο ο μεγαλομέτωχος να ζητάει ενημέρωση και για τα ιατρικά, να ενημερώνεται ακόμα και για το τι συμβαίνει από τις ιατρικές, από την έρευνα του γιατρού για τη θλάση, το καθημερινό. Τα έχουν ψάξει όλα. Εδώ για μένα, ρε, ρώτησε. Αν θα είμαι έτοιμος για το παιχνίδι στις 3 Ιούνιου. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία. Έτσι, με αφορμή ένα τηλεφώνημα φίλου που και αυτός ψάχνει το τι μπορεί να φταίει. Τα έχουν ψάξει όλα. Όλα αυτά είναι από λίγο. Φυσικά θα αλλάξει ο ΠΑΟΚ αθλητικό κέντρο. Και να δούμε το χρόνο τι θα γίνει. Με πιο ομαλή προετοιμασία σίγουρα. Γιατί ό,τι και να γίνει στα play-off, ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρώπη τέλη Ιουλίου, έτσι. Θα ξεκινήσει την προετοιμασία του αρχές Ιουλίου, ομαλά, σχετικά όχι σαν πέρυσι, με 12 μέρες προετοιμασία και μετά παιχνίδι. Το roster προφανώς θα είναι πιο διαμορφωμένο, περισσότερο διαμορφωμένο από ότι πέρυσι, όπου το roster άλλαξε Αύγουστο, μην το ξεχνάμε. Τρεις ομάδες διαφορετικές με το καλοκαίρι ήταν. Ναι. Άλλο αθλητικό κέντρο. Αισιόδοξοι δεν μπορούμε να είμαστε. Απλώς λέμε ότι θα γίνουν κάποια πράγματα. Άλλος φίλος με μήνυμα γράφει το προφανές, φυσικά, για το ότι το match basket μπορεί να γίνει νωρίς σε κλειστό γήπεδο που έχουν και ξερισμό και air condition κτλ. Φυσικά. Αυτά είναι, εννοείται τώρα. Άσε τώρα. Απλώς αυτή η μπασκετική τώρα Παναθηναϊκή Ολυμπιακή. Σκέφτονται ότι εμείς παίζουμε το πρωτάθλημα και εσείς οι ασόβαροι του ποδοσφαίρου που αλλάζετε πρόγραμμα κάθε τρεις μέρες, δεν έχετε και πολλά να αλλάξετε κι άλλο ένα παιχνίδι. Έτσι σκέφτονται. Σου λέει δεν παίζετε και τίποτα φοβερό. Δεν υπάρχουν περιθώρια να γίνει κάτι τέτοιο όμως στο ποδόσφαιρο μετά τα όσα έχουν γίνει. Ναι. Αυτοί είναι λίγο πιο σοβαροί στον προγραμματισμό τους. Δεν αλλάζουν. Έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο ισχυροτηρούν. Και γι' αυτό είναι έτσι. Τι λίγκα για το πρόγραμμα, Δημήτρη. Σε επίπεδο λίγκας, ούτε η λίγκα δημιούργησε θέμα φέτος με το πρόγραμμα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον Κοντονή και από την ΕΠΟ. Δεν δημιουργήθηκε από τη λίγκα, ναι, που είναι σοβαρή η μπασκετική. Είναι. Έλα ρε τώρα, άσε τώρα το παραμύθι. Η ίδια και χειρότερη είναι. Άσε τώρα.
στη Λίγκα υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι ζήτησαν να πάνε τηλεοπτικά, ρε φίλε, στους μικρούς να μοιραστούν χωρίς δίκτυο εμπορικότητας. Στο μπάσκετ, να πούμε, έχουν ξεχωριστές συμφωνίες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Τι μου λες τώρα, δηλαδή, που είσαι σοβαρή μπασκετική, πιο γελή ας είναι πάνε και άλλοι. Άσε τώρα. Τι άλλο. Αυτά με τα μηνύματα. Σε λίγο θα πούμε για τον ΜΑΚ. Δεύτερη ώρα με Il Posto εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Στον Εύασμο το Il Posto. Στην κεντρική πλατεία. Με πολλές προσφορές, με πολλά live. Ακόμα και με μεγάλη ποικιλία από Finger Food συνοδευτικά μαζί με το ποτό σας. Ευαγγελισμού Θεοτόκου 25 στην πλατεία του Ευόσμου το Il Posto. Αν πρέπει να περάσετε σέρβις, η καλύτερη επιλογή, η καλύτερη λύση και η μεγαλύτερη ευκολία, Beta Auto Center Μοναστηρίου 299. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ποιοτικό σέρβις. Εκεί εμπιστεύεστε το αυτοκίνητό σας στους ειδικούς, Beta Auto Center. Ο Μπειρατής είναι πολύ καλή επιλογή σήμερα για να δείτε το παιχνίδι. Μπειρατής Διογένους 17. Με εκπληκτικές προσφορές στις μπύρες της Βαρελίσχης, 11 στον αριθμό οι Βαρελίσχες, εκατοντάδες άλλες ετικέτες από μπύρες, πολύ σημαντικές. Σήμερα, Διογένους 17, πηγαίνετε εκεί πέρα και αράζετε, βλέπετε το παιχνίδι, πίνετε παγωμένη ωραία μπύρα και απολαμβάνετε τη διασκέδασή σας. Μπειρατής, το μεγαλύτερο rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με διαφορά από το δεύτερο. Επίσης, Μπαρμπαστέριος, πριν πάτε στον Πειρατή, πάτε χτυπάτε το καλύτερο σουβλάκι του πλανήτη, παπάφι με κλεάνθους γωνία. Παραγγελίες το 9, 20, 2, 20 από τις 12 το μεσημέρι έχουν ξεκινήσει μέχρι τις 3 το βράδυ. Πραγματικά το καλύτερο σουβλάκι, δικά μας νοπά κρέατα εκεί στο Μπαρμπαστέριο, δικές μας συνταγές που αλλάζουν τα όσα έχετε μάθει μέχρι τώρα γύρω από το φαγητό, δίπλα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ και αυτό. Ψητοπολείο Μπαρμπαστέριος, παπάφι με κλεάνθους γωνία. Λοιπόν, ως ΠΑΟΚ 24 επικοινωνήσαμε με την Ομοσπονδία της Σλοβακίας για να μάθουμε τι λένε για το θέμα του ΜΑΚ, η Ελένη Μπούντου, και η απάντηση που πήραμε είναι ότι ναι, μεν είμαστε ακόμα σε επαφή με τον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε λάβει την απόφασή μας σύμφωνα με τους κανόνες του Euro και επιμένουμε ο παίχτης να μείνει ελεύθερος στις 30 Μαΐου. 30 Μαΐου, Δευτέρα, να ταξιδέψει για να ενσωματωθεί με την αποστολή της Εθνικής Σλοβακίας. Πλέον είναι πολύ ξεκάθαρο ότι εντάξει, δεν μπορεί να παίξει στο τελευταίο παιχνίδι. Μακάρι να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και για την Κυριακή, να είναι παρόν στο μάτς με την ΑΕΚ. Κοίτα, αν όλα κυλήσουν έτσι όπως πάει το πράγμα, την Κυριακή είναι το τελευταίο παιχνίδι του ΜΑΚ, εντάξει, στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό για το συγκεκριμένο, και είναι ανοιχτό το θέμα του Κάτσε. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει στο 100% για τον Αλβανό διεθνή του ΠΑΟΚ. Ένα ακόμα μήνυμα πριν ακούσουμε το πώς μίλησε για τον σημερινό αγώνα ο Βλάνταν Ίβιτς. Έτσι, γιατί είναι φανερό ότι τον αγχώνει, το πιέζεται. Δεν το βλέπει έτσι αφιψηλού όπως όλοι, το θεωρούσε δεδομένο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟ κτλ. Και είναι, θα το ακούσετε ότι προφανώς αφού ξαναείδε το μάτς της Δευτέρας, και πάλι κατάλαβε. Κατάλαβε ότι... μια χαρά, φίλε. Ναι, και τη Δευτέρα το κατάλαβε. Είπαμε. Υπάρχουν ατάκες στον πάγκο όπου είναι έξαλλος με αυτά που βλέπει. Γιατί έμαθα και στην πορεία ότι σε επίπεδο τακτικής είχε πει μέσες άκρες ότι πρέπει να τους παίξουμε όπως μας παίζουν. Πριν να μην μάτς. Δώσουμε χώρους, βέβαια. Ναι. Όπου βέβαια ήξερε ότι θα παίζει ο Μπακασέτας, ήξερε ότι θα είναι ο Πανίνος όπως τον ξέραμε, όχι όπως παρουσιάστηκε. Και είδε να γίνονται άλλα αντάλλων εντός παιχνιδιού. Μια βιασύνη, μια επιπολαιότητα άνευ προηγουμένου. Και αυτό προφανώς τον έχει επηρεάσει και για όταν σήμερα. Όταν του κάνω την ερώτηση για τα λάθη, που είναι η πρώτη, εντάξει. Δεν κάνω ερώτηση για το ότι κέρδισε. Συνήθως ο προπονητής αντιδράσει αυτές τις ερωτήσεις. Σου λέει, κάτσε, δε φίλε, κέρδισα.
Ναι, ναι. Ωραία, τι μου λες τώρα. Αισθάνεται ότι κάνεις κριτική ναι. για την ομάδα του. Ναι. Ήτανε, και αυτός ήταν στο ίδιο πνεύμα, δηλαδή είχε τρελαθεί με αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί ξέρει ότι αν το επαναλάβουμε αυτό το πράγμα στα υπόλοιπα παιχνίδια, άντε άστο σημερινό, που μπορεί να την πηδήξεις ακόμα κι αν κάνεις τόσα λάθη, με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό δεν την πηδάς ούτε μία στο δις. Ακόμα και αδιάφορη να είναι η ΑΕΚ. Αδιάφορη να είναι η ΑΕΚ, δεν την πηδάς με τόσα λάθη. Είναι φανερό ότι καταλαβαινόμαστε. Δηλαδή και στη Νέα Σμύρνη, στο μάτς που έχασε ο ΠΑΟΚ, φυσικά είδε το αυτονόητο ότι η ομάδα του ήταν καλή. Το πάλεψε όπως έπρεπε. Και έγινε αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο. Δεν κέρδισε ο καλύτερος. Σε εκείνο 3-1 το θαύμα εκείνο του πρωταθλήματος. Για να τον ακούσουμε πώς μίλησε στην κάμερα της Νόβα για τον σημερινό αγώνα με το περιβόητο ότι εδώ κουραζόμαστε εμείς που είμαστε στον πάγκο. Δεν θα κουραστούν αυτοί που παίζουν τέτοια εποχή στο τέλος της χρονιάς. Βάσαμε πίεση στην τέτοια, ρε, στο booth. Για να τον ακούσουμε. Ναι, τελείωσε το πρώτο γύρο. Καταφέραμε να αποκτήσουμε 7 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ξεκινήσαμε από 0. Έχουμε κάνει 3 παιχνίδια, μπορώ να πω 2 καλά παιχνίδια και το ένα μέτριο, αλλά καλό είναι και σε αυτό το μέτριο παιχνίδι που κάναμε ότι καταφέραμε να νικήσουμε. Έχουμε άλλες 6 μέρες, 3 παιχνίδια, για όλους είναι το ίδιο και θα προσπαθήσουμε να βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι αυριανό που παίζουμε με την ομάδα του Πανιωνίου, οποία, όπως είπα και πριν από το πρώτο παιχνίδι, κάτι σαν άποψή μου είναι πολύ καλή ομάδα. Μας έχει δυσκολέψει και προχτές. Κερδίζαμε 2-0. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά το σκορ μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Και ατύχει, ήδη έχουν χάσει πέναλτι, είχαν 2-3 πολύ καλά σούτ από την απόσταση και μας έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Αυτό περιμένουμε και αύριο, ένα δύσκολο παιχνίδι. Ελπίζω ότι όσο αφορά την θέμα ξεκούραση, οι παίκτες κάνουν ό,τι μπορούν, το ιατρικό team, master, κάνουμε όλοι ό,τι έχουμε να πάρουν φρεσκάδα αυτοί που χρειάζονται για το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Αν ερμηνεύω σωστά τα δικά σας λόγια, πλέον είναι θέμα διαχείρισης, ειδικά για το υπόλοιπο μισό της διοργάνωσης. Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχει διαχείριση, τουλάχιστον μιλάω από την πλευρά μου και για την ομάδα μου. Είπα ότι έχουμε παίχτες, κάποιοι που δεν έχουν παίξει, σίγουρα θα παίξουν στα επόμενα 3 παιχνίδια. Χρειαζόμασταν όλους και μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας. Ο αγώνας με τον Πανιώνιο και γενικότερα με όλες τις ομάδες είναι μέσα σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα. Γνωρίζετε πολύ καλά πλέον η μία ομάδα την άλλη. Πέρα από την αλλαγή της έδρας και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, αλλάζει ουσιαστικά κάτι? Δεν προσπαθείτε να παρουσιάσετε δηλαδή κάποια έκπληξη? Στο μυαλό σας αγωνιστικά αλλάζουν πολλά πράγματα? Κοιτάξτε, αυτό που είπατε, γνωριζόμασταν όλοι. Δεν υπάρχουν κάποια μυστικά τώρα. Καθένας μπορεί να βάλει κάποιον άλλον παίχτη, αλλά ουσιαστικά δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα, αυτό είναι το σίγουρο. Και όσο προχωράνε τα παιχνίδια, η κούραση θα είναι μεγαλύτερη και ο καθένας θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο να οι παίχτες ξεκουράζονται όσο πιο γρήγορα γίνεται για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι κάνουμε εμείς και περισσότερο τώρα αυτό που προσπαθώ να τους περάσω είναι θέμα συγκέντρωσης και καλή ζωή που πρέπει να έχουμε, καλό φαγητό. Βέβαια, αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί όταν παίζεις κάτι 3 μέρες παιχνίδι, σωματικά και εμείς που είμαστε στο πάγο κουραζόμαστε. Φανταστείτε οι παίκτες πώς είναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Η σκέψη σας, ο προγραμματισμός σας, ο σχεδιασμός για κάθε αγώνα εξαρτάται από το τι θα κάνει ο αντίπαλος. Και να το πω πιο συγκεκριμένα, λέγεται ότι ο Πανιώνιος, για παράδειγμα, αύριο θα έχει κάποιες απουσίες. Είναι κάτι που σας επηρεάζει ή εσείς λειτουργείτε με βάση την ομάδα σας και μόνο αυτήν? Εμείς λειτουργούμε με τη βάση την ομάδα μας. Δεν ξέρουμε ποιον θα έρθει ο Πανιώνιος αύριο, ποιοι θα παίξουν. Εμείς έχουμε κάνει σχεδιασμό και ακολουθούμε αυτό. Προετοιμαζόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και περιμένουμε τον Πανιώνιο με
την καλύτερη δεκάδα. Μιλήσατε ήδη για συγκέντρωση. Η αποτελεσματικότητα, υποθέτω εγώ, ότι είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία θέλετε να δείτε. Υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία θεωρείτε βασικά προκειμένου ο ΠΑΟΚ να πάρει αυτό το οποίο θέλει στον αυριανό αγώνα? Κοιτάξτε, κάτι άλλο, μιλάμε μεταξύ μας, λέμε αυτά τα πράγματα που είναι σημαντικά όσο αφορά το τακτικό κομμάτι, και αυτό προσπαθώ να μιλήσω με τους παίκτες και να κρατήσουμε στα αποδυτήρια μας. Όλα τα άλλα μέχρι τώρα πήγε καλά και ελπίζω ότι και τέλος να πάει και στα επόμενα παιχνίδια. Να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το παρόν κατά κύριο λόγο. Ο ΠΑΟΚ στη διαδικασία των play-off έχασε δύο ακόμα ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς, τον Μιστακίδη και τον Ζάιρο. Μέσα από μια χρονιά με τόσα πολλά προβλήματα στους τραυματισμούς, η οποία φυσικά άρχισε τον περασμένο Ιούνιο, κοντεύουμε να συμπληρώσουμε χρόνο με την ομάδα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Έχει διδαχθεί κάτι ο ΠΑΟΚ ως κληρονομιά που μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την επόμενη σεζόν, προκειμένου να μην έχει τα ίδια πράγματα? Κοιτάξτε, σε αυτό το περίοδο που βρισκόμασταν, φυσιολογικό είναι να υπάρχουν τραυματισμοί. Λέω, είμαστε στο τέλος του πρωτάθλημα. Οι παίκτες έχουν παίξει 11 μήνες. Είχαν πάρα πολλά παιχνίδια. Και τώρα, τελευταίο μήνα, λογικό ή φυσιολογικό μου φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματισμοί. Μακάρι να μην υπάρχουν, αλλά σε αυτό το περίοδο που βρισκόμαστε, όλες οι ομάδες έχουν. Βέβαια, εμείς είχαμε στις προηγούμενες μήνες και λίγο νωρίτερα κάποια περισσότερα προβλήματα. Εμφανίζονται και τώρα κάποια, αλλά η υπάγεια μας είναι τέτοια που είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας αυτό. Μακάρι να μην υπήρχε, αλλά θα προσπαθήσουμε βέβαια να διαχειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται και να το τεχνικό team, οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα, προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Να οι παίκτες κάθε χρόνο έχουν κάποια περισσότερα πράγματα και καλύτερα πράγματα όσο αφορά την αποκατάσταση. Αυτά δήλωσε στη Νόβα ο Βλάντα Νίβιτς. Πράγματι, ήταν Παρασκευή 26 Ιουνίου πέρυσι η πρώτη προπόνηση. Mm-hmm. Σήμερα είναι Παρασκευή, σήμερα είναι 26 Μαΐου. 11 μήνες κλείνουν σήμερα. Μπαίνουν στο 10ο και έχουν ακόμα μια εβδομάδα. Για αυτό που ανέφερε για τους πάρα πολλούς μήνες, αν το αποτέλεσμα που θα βγει, καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που δεν κάθονται καθόλου είναι οι φυσιοθεραπευτές του ΠΑΟΚ με το μασάζ που χρειάζονται. Αλήθεια, τι τροφή τώρα ενδείκνυται, δηλαδή αυτό που λέει για τροφή? Πρωτεΐνη και σαλάτα, ρε φίλε, μην παίρνεις λιπαρά. Ό,τι πρέπει να κάνει ποδοσφαιριστής όλη τη χρονιά, ρε, τώρα γιατί το τονίζει? Τώρα ειδικά. Τώρα απαγορεύονται δηλαδή τα καταχρήσεις. Τώρα δηλαδή, ό,τι άντε κάνει μια κατάχρηση στο τόσο, μέσα στη σεζόν, αλλά τώρα δεν σε παίρνει ούτε αυτή. Κανένα γύρο, κανένα αυτό δεν απαγορεύεται. Με γύρο είναι σίγουρη η θράση την άλλη μέρα. Όποιος φάει γύρο να μας πει να το παίξουμε. Ένα γύρο, ρε φίλε, αυτό το μήνα. Ούτε κρέπες γύρου αυτά. Δηλαδή, πραγματικά, όταν βλέπω παίκτη, δεν θυμάσαι τι πάθαμε με τον Κουσιανικούλη, τότε και το φιλικό, ρε. Που έτρωγε hot dog. Το λυμπίστηκε όμως, ρε. Τι το λυμπίστηκε, ρε φίλε? Και εγώ λυμπίστηκα τα 400 που έπαιρνε. Άσε με τώρα. Δώσουμε ένα 400 και θα τρώω κάθε μέρα σαλάτα μαϊντανό. Το θέμα είναι ότι πήγε στη ζούλα. Τι? Γιατί πήγε, ο τρόπος είναι. Ναι, το ήταν ένα 11. Φιλικό του ΠΑΟΚ. Στην Έρφουρτ. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία με την. Όχι. Ναι, Γερμανία παίζαμε, αλλά Ολλανδία ήταν η προετοιμασία. Όπου πάντα στα φιλικά αυτά στη Γερμανία υπάρχουν Wurst. Πάντα. Λουκάνικα, γερμανικά. Ναι. Το λυμπίστηκε ο Φουκάρας, ρε. Δηλαδή... Το λυμπίστηκε, ρε φίλε, το πλάκα μας κάνεις. Είχα δώσει 1,2, 5 μήνες. Τι 5 μήνες? Ψωμί. 2 μήνες. Ψωμί φρέσκο. Ψωμί φρέσκο. Όπου το λουκάνικο κρέμεται και από τις δύο πλευρές του ψωμιού. Βασικά το λουκάνικο είναι, βάζεις το ψωμάκι, το στρόγγυλο, το λουκάνικο μέσα και έχει 40 εκατοστά από τη μία και 40 εκατοστά από την άλλη. Βάλε και 10 στη μέση που κλείνει το ψωμάκι, 90 εκατοστά λουκάνικο. Δηλαδή εσύ ο κοιλιόδουλος δεν το δικαιολογείς. Όχι, ρε. Όχι, ρε φίλε, εγώ δεν είμαι, γι' αυτό δεν είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτό ήταν ο λόγος γιατί έπινα, έτρωγα και μανούριαζα. Μια φορά, μωρέ. Τι μια φορά? Ένα βούρς τώρα εκεί, Γερμανία, δηλαδή να πάει και να... Απαγορεύεται. Τι κακός που γίνεσαι. Απαγορεύεται, φίλε. Μα είναι νόμος, ρε. Δεν μπορεί ο αθλητής να τρώει ό,τι να είναι. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή. Και να του μένει το αποθυμένο στο μυαλό. Να του μένει αποθυμένο, ναι, ρε. Να μένει αποθυμένο. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά του. Είναι κομμάτι. Γιατί καπνίζει όμως? Ρε, το καπνίζει. Άμα καπνίζει 5 τσιγάρα,
Δεν τρέχει κάτι. Δεν καπνίζει πέντε κανείς. Ναι, άμα καπνίζει δύο πακέτα, βεβαίως έκανε λάθος. Άρα καλύτερα να φάει κανένα λουκάνικο παρά να καπνίζει. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Καθόλου. Τίποτα. Το τσιγάρο το δικαιολογώ γιατί υπάρχει πίεση. Αλλά ως ένα βαθμό. Δηλαδή 4-5 τσιγάρα τη μέρα. Παραπάνω δεν γίνεται. Τώρα να σου πω ρε κάτι. Δεν γίνεται να παίζω Ολυμπιακός Πάοκ στο Καραϊσκάκι. Ωραία. Να πηγαίνω στο αεροδρόμιο. Εντάξει και μετά την ένταση αυτή να μην κάνω ένα τσιγάρο. Θα κάνω. Ο άλλος ξεσπάει στο φαΐ. Εγώ αυτό θα έκανα. Τι? Ο άλλος ξεσπάει στο φαγητό όμως. Ναι, ρε φίλε, γι' αυτό όμως έπαιξε στο βάο. Έπαιξε πολύ ωραία. Στατσικό. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, και εγώ στον Παύλο μετά και τον Χοραργό. Αυτή είναι η αλήθεια. Θυσίες θέλει. Θυσίες θέλει. Πώς θα γίνει. Αυτός που ξενυχτάει. Αυτός που ξενυχτάει είναι ανάλογα. Κάνει λάθος. Τρεις χειρότερα. Εννοείται. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ξενυχτάει έξω. Να ξενυχτάει έξω. Κάθομαι σπίτι και βγήκε το. Πώς το λένε, το καινούργιο, το Metal of Honor, το παιχνίδι. Και το παίζω μέχρι τις 6 πρωί. Δεν κάνω αθλητική ζωή επειδή είμαι σπίτι. Ύπνος, 12 η ώρα, μία. Άντε, μία μισή. Άμα θέλει να κάνει καριέρα. Εννοείται. Αυτοί που δεν πάθανε φέτος λάση, τι κάνουν. Από θεραπεία, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν, δεν τρώνε, πίνουν, δεν βγαίνουν. Δεν καπνίζουν, βγαίνουν μέχρι στο όριο που έχει θέσει ο προπονητής. Γιατί τους έχω δει έξω. Αλλά τους βλέπω 12 παρατέταρτο ναι, που φύγει. Ενώ άμα τους έβλεπες μία θα έλεγες ότι ήταν έξω. Δεν σε ξέρουμε. Άσε τώρα. Εγώ τους έχω δει 10 φορές φέτος. Τους συγκεκριμένους έξω. Ναι. Και 12 παρά και 11.30 και 11 και 20 ήταν φευγάτη. Συγκινητικός είσαι. Αλήθεια λέω ρε φίλε. Γι' αυτό δεν πάθαν και τίποτα. Όχι αυτή θα είναι μια ερώτηση. Δεν έχουν απαντήσει συγκεκριμένη. Ναι επειδή έτσι, θέλουμε είναι. Να πάνε τα τρία παιχνίδια να τελειώσουν. Και να τελειώσουν όλα καλά. Από όνομα. Δεν ναι, και εγώ αποφεύγω να πω όνομα. Αλλά όταν τελειώσει η σεζόν, αυτοί θα πρέπει να πούνε τι έγινε. Τι κάνανε. Βέβαια. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Και τι πόσοι ώρα... είναι, κανένα δύο-τρεις. Ναι, τι ώρα είναι. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να αποκτήσεις το νέο πολυεργαλείο της Daytona Cargo 125. Μόνο από τη Μότο Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Αφρική. Σαχάρα. 4.000 χιλιόμετρα έρημος με μια γκαζιά. Γίνεται. Με το νέο παγκόσμιο hit της Honda όλα γίνονται. Νέα χιλιάρα Africa Twin μόνο στη Honda Δαβανόπουλος. Και για την πόλη πας πάλι Honda Δαβανόπουλος. Νέο παπί 125 της Honda και νέο σκούτερ SH Honda 150 τώρα και με άτοκες δόσεις. Honda Δαβανόπουλος. Μοναστηρίου 102. Honda Forever από το Δαβανόπουλο. Φίλος γράφει για τον Mac. Ωραίος λέει ο Σλοβάκος πρόεδρος. Ο ένας έφυγε 10 μέρες πριν και ο άλλος φεύγει πριν το μάτς. Πολλά κονέ έχει, γράφει έτσι ηρωνικά. Για το θέμα των Σλοβάκων με τον Μίχελ. Έχει πουληθεί δηλαδή ο Μάκ. Δεν έχει πουληθεί, φίλε, δεν είναι σαφές ότι θα πουληθεί. Γράφει ότι κάτω από 4 εκατομμύρια τραγικό. Εντάξει, θα με αναγκάσει να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Να σου θυμίσω ότι εμείς τον πήραμε 300.000. Εντάξει. Δηλαδή στην Ευρώπη πρέπει να αυτοκτονούν μαζικά με τη λογική τη δική σου. Εγώ πιστεύω ότι ο Μακ πιάνει κοντά στις 3,5 με 4 εκατομμύρια εκεί, παραπάνω δεν μπορεί να πιάσει. Εκτός να τον πουλήσεις Κίνα, εκεί μπορεί να πάει και 15, αν δεν πάει ο παίκτης. Είχε πρόταση. Όχι. Αλλά δεν πάει ο παίκτης, αυτό ξέρεις τώρα πώς είναι. Δεν πάει απέξω στην Κίνα. Άλλος μπορεί να πάει στην Κίνα, από όσα μαθαίνω. Όχι ο Μακ. Τι γελάς. Γράφει εδώ φίλος, αυτοί να ξέρεις, παίρνουν το Μακ ως αντίπινα που τους λέμε πιο νωρίς το Σάμπο. Τι κακίες είναι αυτές, ρε. Για τον ποδοσφαίρι του ΠΑΟΚ, τον υψηλόσωμο. Άκουσα αντίπινα, λέει, επειδή το στέλνουμε πιο νωρίς τον άλλον. Πάμε τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη. Και με τα ποδοσφαιρικά και με ό,τι άλλο υπάρχει γύρω-γύρω. Το μπάσκετ υπάρχει. Όχι. Δεν θα έπρεπε να έχουμε ανακοινώσει κανένα παίχτη μέχρι τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, έχει πολύ χρόνο. Έχει πολύ χρόνο. Εμπιστοσύνη. Έκαναν μια φορά ένα λάθος. 3-4 χρόνια είχαν πολύ καλές επιδόσεις. Αξίζουν εμπιστοσύνη. Με τα μέσα που διαθέτουν, έτσι δεν έχουν πολλά μέσα. Αλλά σε επίπεδο γνώσης, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Θέλω τον Τζούμποβιτς. Αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ. Όχι, όχι, αυτό είναι του Άρη. Γιατί? Πιστεύω ότι άμα τον πάρουμε εμείς, θα είναι 4 κλάσεις πάνω από αυτό που δείχνουν στον Άρη.
και θέλω να. Έχει καλό προπονητή. Έχει καλό προπονητή ο Άρης. Θέλω να τον πάρουμε οπωσδήποτε. Τον Τζούμποβιτς. Ναι. Τζούμποβιτς και Πελεκάνο. Πού τον έχει δει. Τζούμποβιτς και Πελεκάνο. Μεγάλο είναι ο Πελεκάνο. Δεν έχει σημασία, 35 χρονών. Κασελάκι, δεν προτιμά από τον Πελεκάνο. Όχι, ρε, ποιο Κασελάκι, δε φίλε. Γιατί, ρε. Ποιο Κασελάκι, τώρα άσε με, ρε. Δεν θέλω Κασελάκι με τίποτα. Αυτό το πηγενέλα όλη την ώρα. Πολύ καλή σεζόν. Όχι, ρε. Τι να σου πω. Λοιπόν, και άλλα μηνύματα πριν πάμε. Ο Πάοκ θέλει να πουλήσει, φίλε. Όχι ή άλλο. Με τη σειρά. Σταύρο, η αναλογία φέτο από τραυματισμού και παθήσεις είναι ρεκόρ στην ιστορία. Τι είχαμε κάποιους τραυματισμούς, Ρεΐβιτς, μόνο το αεροπορικό της United είχε χειρότερη χρονιά. Μόνο το αεροπορικό της United είχε χειρότερη χρονιά. Και λέω τι γράφει, ρε μου, δεν θα το πει να καμπάνε. Ο Ήβιτς λέγεται τώρα για το τελευταίο διάστημα ότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Πολύτε γιατί θέλει ο ΠΑΟΚ, εννοείται ότι θέλει ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Πότε θα ξαναβάλει ο Μπακ 21 γκολ. Βάζω 20 συν 1 με τον Ολυμπιακό που διακόπη το παιχνίδι και δεν μέτρησε. Γιατί ο Μπακ 21 τα βγάζει. Μαλώνα με στο αεροπλάνο. Εσύ 20 έχεις. 21. Ε, ποιο 21 του έλεγα. Δίκιο έχει. Τι. Δίκιο έχει. Τελικά ναι. Μου λέει εγώ είμαι Ολυμπιακός. Άλλο εντάξει. Θα πάει σε ομάδα Champions League, δηλαδή. Δεν ξέρω αυτό. Όσο φοβού, γιατί πουλάει όποτε θέλει αυτό. Και εμείς θέλουμε να πουλήσουμε τον Μακ, ρε παιδιά. Ο Μακ, παιδιά, δεν θα ξαναβάλει 20 γκολ στην καριέρα του 21, ούτε να πάει στα 35 του στη Γιώμο Κόσμος. Εντάξει, που θα παίζουν εκεί οι φύλαρχοι των χωριών. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό το πράγμα ποτέ. Ε, βέβαια. Τώρα είναι στο πικ του. Τώρα τον πουλά. Με Euro. Δεν γίνεται να βάζει. Δηλαδή με 4 εκατομμύρια παίρνω 4 ΣΜΑΚ. Σε επίπεδο ίδιους. Έτσι λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Έτσι πρέπει να λειτουργεί. Όχι το νέο πλουτίστικο, περιμένω τον Ιβάν να βάλει. Όχι, να πάει ο Μίχελς και να πει να τον πούλησα 4 εκατομμύρια, αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ, άσε με. Όχι, είναι πρόβλημα να μην πουλάς. Είναι πρόβλημα. Και αυτός είναι στόχος. Το πώς πουλάς είναι μια άλλη πράξη. Άλλη κουβέντα. Αλλά τώρα δεν πουλάς υπό πίεση, ο παίκτης έχει την πίεση. Αλλά ξέρεις ότι άμα δεν πουλήσεις τώρα, του χρόνου του χάνεις ελεύθερο γιατί δεν ανανεώσει. Κατά 80%. Άρα, παιδιά, θέλει λίγο μυαλό στις συγκεκριμένες υποθέσεις. Από την άλλη, όταν πουλάς, πρέπει να έχεις και έτοιμη τη λύση. Ο ΠΑΟΚ, αν πουλήσει το ΜΑΚ, θα ψάχνει δύο εξτρέμ διαφορετικά από αυτά που έχει. Που να παίζουν ανάμεσα στις ζώνες του αντιπάλου. Να κλείνουν προς τα μέσα. Inside forward, πώς λέγονται αυτοί. Ο μάνατζερ του Λούκας που μιλάει κάθε μέρα. Ο μάνατζερ του Λούκας λέει ότι έχει 50 προτάσεις, δεν έχει ούτε μία κόβει το χέρι μου. Ούτε μία. Δηλαδή, άλλο φιλολογική κουβέντα. Χαρτί. Αυτό το ότι βγαίνει κάθε 5 μέρες μια νέα ομάδα, λες να είναι τίποτα. Τόσο παπάς. Γιατί με εμάς τι έκανε, τα ίδια δεν έκανε. Και τη δουλειά την έκανε μόνο στο Λούκας στη Λα Κορούνια. Την έκανε ο μάνατζερ, δεν θυμάσαι ποιος είναι ο μάνατζερ του. Ναι. Εκείνος που έπαιζε μπάσκετ. Όχι, είναι ένας χοντρούλης που έλεγε μόνο παπάδες. Ναι. Πάλι δηλώσεις έχει. Ναι. Πάλι λέει εδώ ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να καλύψουν και τη ρήτρα ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Τον 20 εκατομμύριων σιγά μην καλύψει τη ρήτρα. Άμα καλύψουν τη ρήτρα 20 εκατομμύριων, δηλαδή εμείς παίρνουμε 7 εκατομμυριά και μια χαρά. 30%. Δεν αποκλείεται 20 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να δώσει 20 εκατομμύρια με τίποτα. Εντάξει, μπορεί να βρεθεί ένα χασό που θα δώσει, αλλά μόνο. Πάρε 12, 13, 14 και μην μιλάς καθόλου. Εντάξει, υπάρχουν τα θέματα που τα 12, 13 δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Τα τίποτα τη Λίγκα, 12, 13 δεν είναι τίποτα. Πρέμερσιπ δεν είναι τίποτα. Οι Ισπανοί δεν τα δίνουν αυτά τα λεφτά. Η Σεβίλη, για παράδειγμα. Η Σεβίλη, ούτε μία στο δίκτυο. Όχι, δεν τα έχει, ναι, δεν. Όχι, δεν τα έχει μόνο. Δεν έχει λόγο. Μέχρι εκεί, μέχρι 5. Και πολλά είναι, άστο. Η Λέστερ τα δίνει όμως. Η Λέστερ μέχρι 10, 11, ναι. Οι Άγγλοι δίνουνε. Ναι. Οι Γερμανοί δίνουνε. Οι Ισπανοί δεν δίνουνε. Οι Ιταλοί υπό προϋποθέσεις που λένε την Νάπολη. Η Νάπολη. Δηλαδή, πού να παίξει στην Νάπολη ο Λούκας. Πίσω από την Γκουαΐν.
Εκεί και ξύλο δεν έχει. Στην Ιταλία δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έχουμε διάφορα ωραία μηνύματα για να γελάσουμε. Αλλά έχουμε και ωραίες ιστορίες εδώ, στους διαδρόμους του Λίμπερο. Έχουμε μια κοπελιά η οποία μας λέει: θέλω να έρθω στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το τελευταίο, μάλιστα. Πότε καλή μου ήρθες τελευταία φορά στην Τούμπα? Ναι, θέλω να έρθω στο γήπεδο. Δεν απαντάει. Ναι, πότε ήρθες τελευταία φορά? Αλλάζει πάλι θέμα. Σε πήρε τηλέφωνο τάδε. Ναι, πότε τελευταίο παιχνίδι θυμάσαι που ήρθες? Κάτι ψελίζει. Κάτι ψελίζει. Η Δεσποινής που θέλει να έρθει στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ποια ρε, αυτή? Όχι ρε. Στην έκτη ερώτηση, πότε τελευταία φορά ήρθε στην Τούμπα, λέει το μυθικό στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Το ξεχνάς. Καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις. Θα έρθει στο ΠΑΟΚ όταν αποκτήσει έκτο αφημείο Ηρακλής. Τότε. Στο έκτο αφημείο θα ξαναπατήσεις. Στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Άκου τι είπε. Κάτσε, έχουμε και άλλα ωραία μηνύματα. Φίλε, στα 39 γράφεις ότι συμφωνώ να πουλάμε Όλσεν έναν μικρό ποσοσταφυλλίδι που θέλει να πάει κτλ. Δεν πρέπει να κρατάμε τους καλύτερους σαν κορμό. Διαφωνώ για αυτό που ράζει το Σταφυλλίδι. Ο Σταφυλλίδης ήταν το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ στη χρόνια ιστορία του. Εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να εκτιμήσει την αξία του για να ξέρει πόσο κάνει ο Σταφυλλίδης. Αν τον κρατούσε και... 1-1,5 χρόνο. Τον είχες πουλήσει 4-4,5 εκατομμύρια για πλάκα. Εκεί πουλήσεις από ανάγκη και φυσικά έκανες λάθος. Τον ΜΑΚ, ξέρεις μετά από τόσα χρόνια στην Ιρενβέργη και 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, ξέρεις και πιο ειδική βεβαίως, ποιο είναι το ταβάνι του. Το οποίο είναι φέτος το ταβάνι του. Του Σταφυλλί δεν το ήξερες τότε που τον κοστολόγησες πόσο τον έδωσε από για ανάγκη. Για να πάρεις φορολογική ενημερότητα. Εκεί ήταν λάθος πώληση, αλλά έγινε από ανάγκη. Και λάθος έγινε, λάθος έγινε. Γιατί η πώληση ΜΑΚ θα είναι η πρώτη που θα γίνει συνειδητά. Γιατί ακόμα και του Λούκας προήρθε από πίεση του ποδοσφαιριστή. Ναι. Και εσύ πάρε 3,5 εκατομμύρια από το ΜΑΚ 4, πάρε και άλλα 4-5 αν μπορείς από τον Λούκας και ξεκίνα με αέρα 10 εκατομμυρίων. Πάλι φίλος ρωτάει γιατί ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρει και το Βέλιο. Τα έχουμε ξαναπεί, δηλαδή εδώ ζείτε, αν ζείτε εδώ. Και να έχει διαφερθεί και το Βέλιο, δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να οποιοδήποτε στον Ηρακλή να βάλει υπογραφή για μεταγραφή στον ΠΑΟΚ? Δεν γίνεται αυτό. Το γιατί και το πώς και αυτά και δεν έχει νόημα να το συζητάς, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει μεταγραφή στην ίδια πόλη. Δεν γίνεται. Άλλος φίλος γράφει για τη διατροφή ότι αυτές οι μέρες στο φούλ είναι και οι υδατάνθρακες, μακαρόνια και τα λοιπά. Εδώ μας ενημερώνουν ότι έχει σήμερα γενέθλια ο Ράτς. Και τι μας ενδιαφέρει? Πόσο 36 γίνεται αυτός, πόσο γίνεται? Όπου νομίζω στην πρεμιέρα του Euro παίζει Ρουμανία, παίζει Γαλλία-Ρουμανία νομίζω 10 Ιουνίου. Αν δεν κάνω λάθος. Στην πρεμιέρα του Euro, το οποίο σιγά σιγά ξεκινάει. Ο 022 για τον προπονητή και αν θα έρθει ο Σάντος πάλι. Είπαμε ότι όσο περνούν οι μέρες, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον δεν έχει κλείσει προπονητή ο ΠΑΟΚ. Έχει εισπράξει σίγουρα αρνητικές απαντήσεις σε προσπάθειες που έκανε. Και όσο περνούν οι μέρες, κερδίζει πόντους ο Ίβιτς. Για το Σάντος, φίλε, το έχουμε πει 100 φορές. Δεν μιλήσανε. Καλή του επιτυχία στο Euro. Για το Βιερίνια δεν είπαμε τίποτα, ο οποίος πραγματικά με αυτό που κάνει κάθε χρόνο δείχνει ότι το σκέφτεται, το νοιάζεται τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτός έρχεται κάθε χρόνο την εποχή και πηγαίνει στο γήπεδο. Όχι για να ζητήσει κάτι, γιατί και άλλοι έρχονται, αλλά για να ζητήσουν πράγματα. Αυτός δεν ζητάει τίποτα. Έρχεται για να δει το παρόν. Να δείξει ότι είναι ένα κομμάτι του μυαλού του εδώ. Και αυτό που λέει ότι θα γυρίσει κάποτε δεν το λέει για να λαϊκίσει. Πραγματικά πιστεύουμε όλοι και στο χαρακτήρα του. Η πόλη του είναι, ρε φίλε. Εντάξει, θα γυρίσει κάποτε. Απλά είναι μικρός ακόμα. Είναι 30. Ο Βιερίνια θα γυρίσει τα 33-34 εκεί. Μην περιμένει να γυρίσει νωρίτερα. Δηλαδή. Πόσο συμβόλαιο ακόμα, αλλά 3 δεν έχει. 4 δεν υπήρχε τώρα. Νομίζω, ναι. Στο επόμενο του συμβόλαιο θα στον ΠΑΟΚ. Από τώρα, αποκλειστικό στο ΠΑΟΚ 24. Μόνο εδώ μαθαίνετε την αλήθεια.
Λοιπόν, άλλα δεν έχουμε. Και είναι ένα παιδί που 30 χρονών την έχει την, τη φρεσκάδα του, δεν έχει βαρύνει. Εντάξει. Τι να βαρύνει. Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφή, είπαμε χθες. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το θέμα του προπονητή του είναι σοβαρό. Δεν είναι να είχαμε να λέγαμε. Σίγουρα τον, τον θέλουν στην Πορτογαλία, τον Μάρκο Σίλβα. Να διαβάσω λίγο το μήνυμα του φίλου του Θ39 για να καταλάβει λίγο κάποια πράγματα που δεν τα έχει υπολογίσει σωστά. Πιστεύω, λέει, ότι και ο Βιερίνια βάσει αξίας, αλλά και ο Λούκας, αν δεν πωληθεί και δοθεί δανεικός για να μην πάρει λεφτά ο ΠΑΟΚ, πουλήθηκαν με λίγα λεφτά όταν ο Σάμαρης έφυγε με 10 εκατομμύρια ή ο Μπέρκ λέει να πουληθεί κάτω από 6-7. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Μπέρκ να πουληθεί με αυτά τα λεφτά. Η τιμή του Μπέρκ πέρυσι το καλοκαίρι, πριν πάρουμε εμείς τον περιπάτο, ήταν 2 εκατομμύρια. Αυτά που ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ ήταν διαθέσιμος να δώσει για να τον αγοράσει, δεν ήταν παραπάνω. Εντάξει, και ο Σάμαρης ήταν παίκτης Champions League. Δηλαδή, τα έσοδα του Ολυμπιακού από το Champions League δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα 25, που είναι καλημέρα. Είναι η υπεραξία που δίνει στα στελέχη του, αγωνιζόμενα αυτά στον θεσμό του Champions League. Είναι άλλο να πουλάς παίκτη Champions League και άλλο να πουλάς παίκτη Europa League. Η διαφορά είναι ότι ο Σάμαρης πουλήθηκε με 10 και ο Βιερίνια... Μάλλον με 10. Μάλλον με 10 λένε. Τώρα, εντάξει. Ναι, γιατί υπήρχε και το... Πώς θα το χαρακτηρίζω, και το αλυσβερίσι των Σέρβων Μάνατζερ που πήγαν τον Σάμαρη και τον Φέισα στην Μπενφίκα από τον Ολυμπιακό με νούμερα τα οποία είναι εξωπραγματικά θεωρητικά. Ωραία, φέρανε το Σκέποβιτς και τον κάθε Σκέποβιτς με 3,5 και 4 εκατομμύρια από τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτιζάν από που τον φέρανε στον Ολυμπιακό. Υπήρχε ένα αλυσβερίσι. Υπάρχει και μια υπόθεση που είναι στην Πορτογαλία ανοιχτή που δεν ξέρω αν συνδέεται, αλλά το μυαλό μου πάει εμένα για. Για Ρώσους που ξεπλένουν χρήματα, τι ήταν αυτό, ρε. Το είδες που κάνανε μπούκα στις πόρτες της Λισαβόνας με την Μπενφίκα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, δεν ξέρω αν συνδέεται. Απλά ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο καλή σχέση έχουν οι Σέρβοι με τους Ρώσους. Εντάξει, είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να συνυπολογίσεις, φίλε 739 και φίλοι ακροατές, για να καταλάβεις πώς λειτουργεί η αγορά. Δεν είναι απλό το πράγμα. Είναι εξαιρετικά σύνθετο. Και σημασία έχει να πουλάς όταν θέλεις εσύ, τότε θα πάρεις την υπεραξία του παίκτη, ενώ όταν πιέζεσαι για λόγους οικονομικούς ή για λόγους που ο παίκτης τέλος πάντων θέλει να επιβάλλει, δεν παίρνεις τα λεφτά αυτά που μπορείς να πάρεις. Για όποια πληροφορία βγαίνει από τον Ολυμπιακό, που πάντα αφισβητείτε, πρέπει να αφισβητείτε, να θυμηθείτε και να σκεφτείτε ότι είπε ο Ολυμπιακός δεν ανακοινώνει τελευταία χρόνια ποτέ με πόσα χρόνια υπογράφει του κάθε παίκτη. Όχι τα λεφτά που δεν ανακοινώνται πουθενά, ούτε τα χρόνια ανακοινώνουν πλέον αυτοί. Γιατί γι' αυτό είναι όλα από εκεί ελέγχονται. Κλείνουμε με αναδομό τη σύνδεση που θα έχουμε με τα γραφεία με Βαγγέλη Μπρέντα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να πω λίγο εδώ που άκουσα τον Σταύρο για την υπεραξία. Σταύρο, μέχρι να πεις παίκτη, νόμιζα ότι πουλάς ακίνητα, ρε φίλε. Εγώ σιγά σιγά έτοιμος είμαι, να ξέρεις. Σου μιλώ ειλικρινά. Υπεραξία, αγορά, αποτίμηση και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο είπες. Και Champions League, Europa League. Σήμερα τι έχεις να μας πεις, Champions League και Europa League. Σήμερα έχω να πω Europa. Θα πάμε Champions από την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε δύο ακίνητα έτσι στο κέντρο της πόλης. Σβόλου επί της Οδού, διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, δύο δωματίων, σαλονοκουζίνα μπάνιο, πλήρως ανακαινισμένο το 16, με θέρμανση τροφικού φυσικού αερίου και air conditioning για ψήξη το καλοκαίρι, με τιμή διάθεση στα 400 ευρώ, ευρύχωρο διάρρητο συγκεκριμένο, και Φιλίππου με Χαλκιόν γωνία, πλατεία αρχαίας αγοράς, διαμέρισμα έκτου ορόφου, διαμπερές πλήρως ανακαινισμένο και αυτό ανακαινίζεται τώρα, 92 τετραγωνικών μέτρων διάρρη με δυνατότητα για ευρύχρο τριάρι, ξεχωριστό σαλόνι κουζίνα, εντυχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου, με αρχική ζητούμενη τιμή στα 4,30 και κλείσιμο στα περίπου 4,00, ίσως και 3,90. Το βλέπουμε αυτό. Καλά. Ωραία είμαστε. Εκείνο στη Φιλή που είναι, βλέπεις κάτω ευθεία, τι κάνεις. Βλέπεις, εντάξει, είναι γωνιακό, βλέπει τώρα εκεί λίγο την Αριστοτέλου στην πλατεία αρχαίας αγοράς, αλλά έχει την ανοιχτωσιά, τη θέα του την έχει. Τώρα θα μου πεις είναι και εκ το ρόφ, τώρα άμα δεν έβλεπε κιόλας δερσί, ναι, εντάξει, ναι. Είναι και αρκετά ψηλά. Ωραία. Πού σας βρίσκουμε όποιος ενδιαφέρεται.
Για αυτές τις προτάσεις, πλήθος άλλων, τώρα που καλοκαιριάζει, δεν ξέρω και εγώ, τα βλέπε κόλκα, ας πούμε, για waterbed, πισίνες, παραλίες, ξαπλώστερες ομπλέλες, ό,τι θέλετε το πουλάμε. Θα μας βρείτε... Και στη Χαλκιδική. Τηλέφωνε... Χαλκιδική, ναι, δεν το συζητάω. Ναι. Τώρα ξεκινάει κιόλας, δηλαδή, ναι, αρχίσαμε και έχουμε και διάθεση και για κλοπηγή. Χανιώτη, επέστα Καλυφαία. Εντάξει, γεια σας, γι' αυτό, είπα Europa League, Champions League, θα πάμε την άλλη εβδομάδα, λίγο έτσι να ζεστάνει λίγο ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-119, 2311-242-119 ή αν θέλουν να στείλουν να δουν την αφεντιά μας, τα γραφεία μας είναι Αγία Σοφία 18 στον έκτο όροφο. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη, bye. Να είστε καλά, για χαρά, καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Είμαι πολύ απεσιόδοξος για διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κι εγώ. Ο Κόλκας είναι ο μόνος που θα πουλάει ακίνητο και θα παρουσιάζει τα θετικά την παρουσία γυράδικου και μπαρ εντός 40 μέτρων. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Εσύ βγες και πες ότι δεν είναι. Θετικό. Θετικό. Έξι τέταρτο παίζει ο ΠΑΟΚ. Εκεί θα είμαστε από νωρίς. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο για ό,τι συμβεί. Σχόλιο τεχνικού διευθυντή ομάδας. Η περιγραφή σήμερα από Σταύρο Κόλκα θα είναι εμπλουτισμένη. Θα υπάρχει άνθρωπος γνώστης του ποδοσφαίρου επιτέλους δίπλα του για να τον βοηθάει στο σχόλιο και σε ό,τι βλέπει. Βεβαίως, εντάξει, δεν μπορεί να τα βλέπει όλα. Πολλές φορές μπορεί να μπερδευτεί πάλι, να μπερδέψει τον Μακ με τον Ροντρίγκες, αλλά okay, σε κάποια πράγματα τεχνικής, τακτικής, θα υπάρχει και σχόλιο σήμερα στην περιγραφή εδώ στον Λίμπερο. Αυτά από εμάς προς το παρόν. Καλό μεσημέρι.